μου, ξέρεις, είναι στενό, φωτιές. Ας τον εμφανίσω αυτή τη διαδρομή, πρέπει να εμφανίσω έτσι για να κλείσουμε τον κύκλο του κάστρου. Θα ξαναγυρίσω πίσω. Εδώ πρέπει να προχωράς και να βαράς συνέχεια, γιατί είναι αυτές οι αόρατες οι Bitterfly. Δηλητηριάζουν αυτές κάτι και κάνουν. Ναι, ναι, δηλητηριάζουν, ναι, και είναι πολύ εύκολο. Οι Kers κάνουν. Εν τω μεταξύ, το Kers στα Castlevania διαφέρει. Εδώ πέρα το Kers δεν σε αφήνει να βαρέσεις, ενώ σε άλλα παιχνίδια το Kers σου τρώνει τα μαγικά σου, κάνει να χάνεις μαγικά. Σε άλλα Metroidvania. Low profile ο λίγος. Έλα, αρχιγέ, μια φιλοσοφία αυτό. Τώρα είπαμε, μπορούμε να πάμε στην αρχή του κάστρου και να... Στην αρχή του κάστρου τώρα πάω κανονικά, εντάξει, να ήθελα... Να πάρεις τα items. Ήθελα απλώς να εμφανίσω το χάρτη. Save έχει εδώ. Αλοπέρασες τον κύκλο. Έχει και εδώ Peter Fly. Α, όχι! Φωτιά με χτύπησε, δεν το κατάλαβα. Πάλι μόνο σε σκελί ήταν. Α, τώρα ναι. Γίνω μύχλι. Το μύχλι, μύχλι. Πολύ βαρετή είναι ο μύχλι ήταν να πάρει. Ναι, είναι πολύ αργή. Αλλά εντάξει, να κάνω ότι είναι και... Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ναι. Θα σε φτάσει. Ξέρεις, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι από πού παίρνεις το Mablum, το σπαθί. Από το Catacombs είναι μετά τον Κάλαμο. Α, μπράβο. Δεν θα σου φτάσει. Λίγο ακόμα Δρακουμέλ. Και τώρα θα φάει νοκμπάκ και θα πέσει πίσω πάτω. Στην αλλαγή. Όλα ήταν μελετημένα με λεπτό. Με έκανε train τελείως. Και... Γέμισε τα μαγικά σου. Ναι, ναι. Κάνει και ένα save. Θα κάνει. Χρειάζεται. Θα πάω στην αρχή εκεί πέρα και θα κάνω, εντάξει. Απλά επειδή έχουμε και να κάνω τόσο. Ξέχασα να ανοίξω το διακόπτη της μηχανής του κοιμά. Το blender. Λες να μου τελειώσουν οι καρδιές. Πάμε εδώ. Αυτά τα κόκκαλα από τι έχουν και ένα πιδάνι. Ξέρω εγώ. Ο πλαστικό. Το καουτσούκ. Γκαουτσούκ. Η ανάποδη αρχή. Μ' αρέσει που τα δωμάτια στο ανάποδο κάστρο έχουν το ίδιο όνομα με τα κανονικά, μόνο που προσθέτουν τη λέξη ανάποδα μέσα. Reverse. Σκότωσα τον πρώτο. Εδώ έχει ένα item, το οποίο είναι πολύ broken item άμα παίξεις. Είχε κυκλοφορήσει μια έκδοση, αυτό το talisman. Έχει την κρυφή ικανότητα, ο κόσμος νομίζει ότι είναι άχρηστο, γενικά. Αλλά... να πάω καλύτερα στην αρχή, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι άχρηστο, αλλά έχει την ικανότητα τυχαία να εμφανίζει... να μην τρώει damage all card, εμφανίζει μια σκιά, ας πούμε, η οποία τρώει το damage αντί για αυτό να τεινάζεται από πίσω. Παλιά όταν κυκλοφορούσε το action replay μπορούσες να κάνεις το lag αντί για... πόσο το έχω εγώ τώρα, ας πούμε...
99 μπορεί να πάει. Μπορούσε να το κάνει 999 με αυτό το. Με action replay, α πούμε. Και με 999 α πούμε τύχη, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι εχθροί σου πετάνε τα πάντα με ένα χτύπημα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αν έχει αυτό το talisman equipped, όλα τα χτυπήματα χτυπάνε μόνο τη σκιά. Δεν χτυπάνε ποτέ τον Alucard. Και γίνεται τελείως αθάνατος χωρίς να έχεις ούτε μαγικά να χαλάς ούτε τίποτα. Και επίσης δεν σταματιέται ο Alucard. Δεν σταματιέται με τίποτα. Προχωράει συνέχεια και. Και είναι αθάνατος γενικότερα. Δεν χρειάζεται καν να βαράζει. Το είχε κάνει ένας φίλος μου με action replay αυτό και το είχα δει. Λέω εντάξει, κοίτα, δισκεπάσω το. Να πάρουμε το high potion. Αυτό το Dodo Bird δίνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σπαθί. Και θα κάτσω να το φαρμάρω για να το, δείτε. Είναι το δεύτερο tossing sword στο παιχνίδι, δηλαδή ένα σπαθί το οποίο το πετάς. Λέγεται Rune Sword. Ναι, θα βάλουμε το farming των εξοπλισμών. Lapis Lazuli. Και Arcane. Και Arcane. Πετάει και Heart Brutes βέβαια. Που κάνει τις καρδιές να μην. Τα items να μην χαλάνε τόσες καρδιές, τα Summer Weapon. Στο Portal το Flame είναι σπάνιος ήχος. Δηλαδή βρίσκεται σε μία οθόνη. Αν μπεις, και υπάρχει περίπτωση να μην τον βρεις εκεί πέρα. Δηλαδή εμφανίζεται μία στις 10. Και είναι πολύ γρήγορο με το που σε βλέπει το Sky, φεύγει. Φυσικά εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο να το σκοτώσει από ότι εδώ. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Να το. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο tossing shot. Δεν θα πάρω δύο, εντάξει. Μπορείς να έχεις δύο ένα σε κάθε χέρι και να το πετάς, ας πούμε. Βλέπετε κάτι γράμματα που φάνηκε εδώ στα σκιά στη λαβή του. Γράφει verboten. Απαγορευμένο. Που σημαίνει απαγορευμένο. Δεν ξέρω γιατί. Ρωτάνε στο ίντερνετ γιατί να διαλέξουν αυτή τη λέξη, ας πούμε. Μ' αρέσει και το ηχητικό εφέ. Το καλό που έχει αυτό το σπαθί είναι ότι βαράει μια φορά όταν πηγαίνει και μια φορά όταν γυρίζει. Δηλαδή γι' αυτό είναι καλύτερο από το Heaven Sword. Το Heaven Sword βαράει μόνο όταν πηγαίνει. Ναι, το Heaven Sword μόνο όταν πηγαίνει. Και αργεί πολύ να γυρίσει πίσω. Κάνει πολύ ωραία. Στο Portal of Flame το διορθώσαν αυτό το πράγμα. Βαράει συνέχεια το Heaven Sword. Είναι για την αρχή, ειδικά που δεν έχει πιο δυνατά όπλα, είναι πολύ καλό farming tool. Το μπορούν σε όλο. Α, δεν έχει αρχίσει. Αυτή είναι που. Το έριξε. Τώρα ετοιμαζόμουν να πω αυτή η ρίχνη τη Vi Hunter. Αλλά εντάξει, δεν είναι καλό σπαθί, είναι αμεληταίο. Πόσο δύσκολο είναι και να σου εχθρό αν δεν έχει κρυσά έγκριν σε αυτό το σημείο. Δεν είναι δύσκολο από πλευρά, α πούμε, ότι θα πεθάνει, α πούμε, αλλά είναι. Εκνευριστικός, όλο χτυπάει, εμφανίζει vines εκεί πέρα, έρχονται από κάτω σου. Είναι δύσκολος γιατί άμα εμφανίσει τα vines δεν μπορείς να το πλησιάσεις, να το βαρέσεις. Και περιτραγυρίζονται και από σκελετό Nova. Που ας πούμε η ακτίνα τους είναι θανατερή. Να το, μου έριξε για το Terminus Est. Το Terminus Est είναι το δηλητηριασμένο. Ναι. Αυτό το σπαθί πονάρει τους. Τους Clock Knights εκεί πέρα στο ρολόι. Για να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε την πόρτα. Το βράχο εδώ δεν άνοιξε. Πώς ανοίγει αυτό, απλά περπατώντας. Και αυτό όχι, πάλι έτσι με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω πάλι από πάνω πρέπει να πας. Δοκίμασε από κάτω. Από κάτω με το λίκο ή από κάτω με την νυχτερίδα. Από κάτω με την νυχτερίδα. Κάτσε να δοκιμάσω από κάτω με το λίκο πρώτα. Βλακεία, δεν σταμάτησε. Λες να το άνοιξε. Το άνοιξε. Είναι πολύ γελίο αυτό το σημείο. Κάθε φορά με άλλο τρόπο το ανοίγουμε. Barrel Circlet.
Αυτό το Buried Secrets βιάζει τον Γκάλαμοθ. Είναι το Lightning Absorb αυτό. Το Lightning είναι, ναι. Βιάζει τον Γκάλαμοθ. Πήγαινε δεξιά στην αρχή του casting. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ο λόγος που ο Αλουκάρντ την έχει πολύ πιο εύκολα στον Γκάλαμοθ από ότι ο Ρίχτερ. Καλό, Ρίχτερ, εντάξει. Δεν είναι μόνο ένας. Με αυτό το item δεν τρως damage, είχε πλέον. Ναι, ναι, δεν τρως damage. Αυτή εδώ η Dragon Riders. Άμα είναι διαφορετική εχθρή από ότι η Ουρουμπούρος, η... Αυτά που καβαλάνε. Ναι, οι δράκοι που καβαλάνε. Άμα σκοτώσεις τον Φλίμα δηλαδή που τα καβαλάνε. Ναι, άμα καταφέρεις με κάποιο τρόπο και σκοτώσεις αυτό που καβαλάει το δράκο, το Ουρουμπούρος. Σταυρός. Take the damn cross. Θα τον πάρω λες, θα τον πάρω. Γιατί από εδώ και πέρα κάτω, κάτω και μια φάγια, είναι το... Ο Αλουκάρντ δεν έχει... μπορούνε σε κανένα άλλο μετροβάνια να κάνουν καλύτερο σταυρό από αυτό. Δεν μπορούνε, όλο ideas κάνουν. Αν πει κάποιος ότι κάποιο, οποιοδήποτε από τα Castlevania του DS έχει καλύτερα γραφικά από αυτό το παιχνίδι ή έστω τα πλησιάζει, το μόνο που έχω να το δείξω είναι αυτός ο σταυρός. Κάνεις αυτό το σταυρό και λες, ας πούμε, βρες μου ένα άλλο Castlevania που έχει αυτό το σταυρό και είναι καλύτερος από το Symphony of the Night. Αυτό που έλεγα πριν για τον Ουρουμπούρος, το δράκο αυτό, να άμα καταφέρεις και σκοτώσεις τον καβαλάρι που το δαιμονίζει, γίνεται familia, σε ακολουθεί από πίσω, όπως το σπαθί. Αλλά είναι μόνο για αυτό το δωμάτιο που γίνεται και εγώ δεν θα κάτσω τώρα να παιδευτώ να σκοτώσω τον Ράιντερ. Πάμε από πάνω, πάμε στον Χάρο. Πάνω και αριστερά. Ναι, μ' αρέσει. Πολύ θέλω να μάθω τον μηχανισμό που χρησιμοποιεί για να κρατάει το νερό ανάποδα. Ναι, κάνει σπλάτ στο νερό και πετάει. Δεν υπάρχει μηχανισμό, ξέρει. Είναι επειδή εμείς δεν πιστεύουμε στη μαγεία, είναι μαγικά. Οι κανόνες της βαρύτητας δεν ισχύουν στο ανάποδο κάστρο. Αν πας δεξιά, μπορείς να πάρεις την άλλη καρτσίλ. Ξανά. Είναι για... Το ξανά μ' αρέσει. Για να βάλεις μία σε κάθε χέρι να έχεις δύο, ας πούμε. Για protection. Again. Α, να δείξω αυτό με το λύκο λίγο. Κολυμπάει. Πολύ ενοχλητικό bug αυτό. Γιατί για να καλύψεις το χάρτη σε αυτά τα δωμάτια πρέπει να κάνεις uppercut και να αλλάξεις σε λύκο. Αυτό το ξέρεις ότι αυτό το σύστημα με το λύκο δεν υπάρχει στην έκδοση για Saturn. Στο Saturn δεν κολυμπάει ο λύκος. Χαζό. Θέλω να δω. Ξέχασα να το βάλω. Ναι. Τι τους δαιμόνες εκεί το κάνουν αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό το ψάρι δείχνει το... Ναι, Aquamarine. Alucard Shield. Άγγε! Τώρα άφοβα στο νερό μέσα ο Alucard, το παίζει μάγκας. Στην αρχή έτρωγε damage. Αυτό έχει το πολύ σύντομο. Έχει το... Εδώ νομίζω είναι που πρέπει να χώσεις το κεφάλι του λύκου μέσα στο νερό για να... Και αυτός έκδοσης είναι πολύ σπαστικός σε άλλα Castlevania. Κάνει τρελό damage με αυτήν την γλώσσα του. Τρελό damage. Και σε αυτό είναι σπαστικός, άμα παίζεις ρίχτα. Και κάνει και ένα σαν Newton bomb, κάτι φορτίζει και κάνει μια έκρηξη, μια περίεργη ένα πράγμα. Δεν ξέρω να το κάνει εδώ, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Έχει τον καταράχτη εδώ. Ναι, δεν χρειάζεται να την εμφανίσεις εδώ. Σε αυτούς τους εχθρούς, σε αυτά τα βαχταπόδια, με ένα συγκεκριμένο μπιλ. Με ένα κόλπο, ας πούμε. Blood Cape, Hard Brute. Και Μουρασάμε, μπορείς να κάνεις πάω... Μαραμούσα. Μαραμούσα. Τι είπα. Μουραμάσα. Μουραμάσα, ναι. Μουραμάσα, μπορείς να κάτσεις να δυναμώσεις το Μουραμάσα μέχρι να πάει συν 500 δύναμη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δυνατό. Γίνεται το πιο δυνατό όπως το παιχνίδι. Το πιο δυνατό one hit weapon στο παιχνίδι, έτσι είναι. Γιατί μην ξεχνάμε.